Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει να είμαστε μαζί και σήμερα στην εκπομπή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού καταρχάς, αλλά και όχι μόνο, να διακρίνουμε και να επιβεβαιώσουμε το αναγκαίο και το απαραίτητο του να έχει, να λαμβάνει, να ζει την εμπειρία, με την εμπειρία της Πεντηκοστής κάθε χριστιανός ανεξαρτήτως φυλής, γλώσσης, λαού, έθνους και δόγματος. Στις προηγούμενες εκπομπές απαντήσαμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, τι είναι Πεντηκοστή, γιατί ο Θεός εξέλεξε την Πεντηκοστή για να εκχέει το Πνεύμα Του το Άγιο. Ακόμη ψάξαμε και βρήκαμε μέσα από το Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη τις προφητείες που αναγράφονται για την Πεντηκοστή, αλλά και στην Καινή Διαθήκη και στα Λόγια του Χριστού και στη διδασκαλία των Αποστόλων. Στη συνέχεια αρχίσαμε την εκκλησιαστική ιστορία αρχής γενομένης από την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού λοιπόν περπατήσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού σε όλη την ιστορία των πράξεων των Αποστόλων, μετά μπήκαμε στην εκκλησιαστική ιστορία και τη χωρίσαμε σαν αμέσως στη συνέχεια της Αποστολικής Εκκλησίας την περίοδο των Αποστολικών Πατέρων από το 90 περίπου στο 160 μετά Χριστό. Προχωρήσαμε στην περίοδο των Μεταποστολικών Πατέρων το 160 στο 250 μετά Χριστό. Φτάσαμε στον αναχωρητισμό που ξεκίνησε στο 250. Μπήκαμε μέχρι το 400 στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και πατέρες και στη συνέχεια από το 400 και έπειτα στο Μεσαίωνα. Μάλιστα φτάσαμε μέχρι περίπου το 1200 μετά Χριστό. Συνεχίζοντας θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή την παρουσιάζουμε μαζί με τον αγαπητό Κώστα Δρακιώτη και τον Χάρη Ασβεστά και εμένα προσωπικά. Θα θέλαμε λοιπόν να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αγαπητέ Χάρη, από το 1200 περίπου μετά Χριστό, περιγράφοντας τα συμβάντα στην εκκλησιαστική ζωή των πιστών, δηλαδή στην Εκκλησία του Χριστού. Συζητώντας την προηγούμενη εκπομπή και μάλιστα στις προηγούμενες εκπομπές και φτάνοντας μέχρι το 1200, σχολιάσαμε το ρου των γεγονότων κάτω από τη σκοπιά επιτοπλίστων του μοναστισμού. Μοναχισμού. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εκ παραλλήλου συνέβησαν πολλά σημαντικά γεγονότα τα οποία καλό θα ήταν νομίζω να τα σχολιάζαμε για λίγο και αυτά έχουν καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη φυσιογνωμία της Εκκλησίας και το περιεχόμενο της Εκκλησίας αλλά και τις προοπτικές των εκκλησιαστικών δογμάτων τα οποία εδώ και αρκετές εκατονταετίες φτάνοντας στο 1000 με 1200 μετά Χριστόν, έχουν εδραιωθεί και έχουν γίνει κρατικοί φορείς θεσμοθετημένοι και μάλιστα η Δυτική Εκκλησία αποτελεί τον μόνο ενοποιητικό εθνικό παράγοντα της Δυτικής, Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης. Επειδή λόγω των επελάσεων των φυλών από τα βόρεια και από τα ανατολικά η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα ρευστή γεωπολιτικά και γεωγραφικά, η Εκκλησία ήταν ο μόνος θεσμός σταθερότητας, ο οποίος είχε και μία διαχρονικότητα και μοιραία και λόγω οικονομικής και λόγω πολιτικής και λόγω κοινωνικής ισχύος επηρέαζε τους θεσμούς, επηρέαζε πράγματα και καταστάσεις. Δύο θεωρώ πολύ σημαντικά γεγονότα έλαβαν χώρα. Το ένα ήταν στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και δεν ήταν άλλο από τη διαμάχη ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι στήριζαν την πίστη τους και έπαιρναν τροφή για την πίστη τους από τις εικόνες και σε αυτούς που μάχονταν τις εικόνες. Τη λεγόμενη εικονομαχία, οι εικονομάχοι και οι εικονολάτρες. Βέβαια, εξορισμού αυτή η έννοια εικονομάχους και εικονολάτρες είναι πέρα και έξω από τη λογική του χριστιανισμού. Από τη μία πλευρά, ένας εικονολάτρης είναι αλήθεια ότι βγαίνει έξω από το περιβάλλον της πίστης, της πνευματικής υπόστασης, της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, της επαφής με τον Θεό, της οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου και αντλεί πίστη μέσα από εικόνες χειροποίητες, μέσα από εικόνες που απεικονίζουν
πρόσωπα τα οποία είναι εντελώς φανταστικά. Από την άλλη όμως πλευρά, και ένας οικονομάχος, γιατί ο χριστιανός δεν μάχεται, ένας οικονομάχος ο οποίος κάτω από κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις διώκει τους άλλους, δεν ανήκει σε αυτή την ομάδα των πνευματικών ανθρώπων που ονομάζονται χριστιανοί. Όμως, η αλήθεια είναι ότι το σχόλιο αυτό γίνεται περισσότερο γιατί πίσω, ως συνήθως το έχουμε επαναλάβει και σε προηγούμενες εκπομπές, πίσω από το φαινόμενο οικονομαχία δεν ήταν τίποτε άλλο από οικονομικά συμφέροντα. Το, θα έλεγα τη μοναδικότητα, το προνόμιο να εκμεταλλεύονται οικονομικά τις εικόνες το είχαν τα μοναστήρια. Ασκώντας λοιπόν αυτό τους το προνόμιο, ήταν οι μόνοι που έφτιαγναν εικόνες και τις πουλούσαν. Με δεδομένο ότι υπήρχαν δυσιδαιμονίες εκείνη την εποχή, υπήρχε μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο ήταν αγράμματο, κυρίως βέβαια στη Δυτική Ευρώπη, αλλά και στο Βυζάντιο συνέβαινε αυτό, εκμεταλλεύονταν την πίστη αυτών των αδαών, αυτών των αγράμματων, των ευκολόπιστων ανθρώπων και έβγαζαν αρκετά χρήματα. Από την άλλη πλευρά, η επίσημη εκκλησία, η οποία συνήθως ήταν με το μέρος των οικονομαχών, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω, ήθελε να προσποριστεί, ήθελε να πάρει με το μέρος της αυτό το μερίδιο του κέρδους και να αξιοποιεί εκείνη. Ανάλογα λοιπόν με τον αυτοκράτορα, ήταν και η πολιτική που θα ασκούτω. Πράγμα λοιπόν που σημαίνει ότι πίσω από το πεδίο του Χριστού, των εικόνων, της πνευματικότητας, κρύβεται το πεδίο της εκμετάλλευσης, της καθημερινότητας, της πολιτικής και η διαμάχη αυτή, η αλήθεια είναι ότι κράτησε πάνω από 1,5 αιώνα με τη νίκη εντός εισαγωγικών των εικονολατρών, με τη μοναδική παραχώρηση ότι δεν λατρεύεται το πρόσωπο, αλλά αυτό το οποίο εκφράζεται μέσα από την εικόνα και εκπροσωπεί το πρόσωπο. Πότε είναι αυτό περίπου? Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από τον 8ο αιώνα και κλιμακώθηκε τον 9ο αιώνα. Θέλεις να πεις δηλαδή πριν τον 8ο αιώνα δεν υπήρχαν εικόνες? Πριν τον 8ο αιώνα υπήρχαν εικόνες, όμως υπήρχαν και άλλα πράγματα. Υπήρχε η λειψανολατρεία. Υπήρχαν τα αναθήματα, τα αφιερώματα. Υπήρχαν πράγματα τα οποία καθιστούσαν τους ανθρώπους υποχείριο κάποιων οι οποίοι τους εκμεταλλεύονταν. Εκμεταλλεύονταν την άγνοιά τους, ότι ήταν ευκολόπιστοι, ότι θέλανε αλλά δεν μπορούσαν γιατί δεν είχαν κίνητρα πνευματικά, θέλανε να κάνουν το καλό, θέλανε να προχωρήσουν πνευματικά, αλλά επειδή δεν υπήρχε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, επικαλούνταν άλλου είδους παραδόσεις, άλλου είδους μυθεύματα, εντάλματα ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε άλλους δρόμους. Πότε εμφανίστηκε, γιατί αυτό σίγουρα είναι μια μορφή ειδωλολατρίας, για να μην πω κλασική μορφή ειδωλολατρίας. Πότε περίπου εμφανίστηκε η ειδωλολατρία, πότε εμφανίστηκαν τα είδωλα μέσα στην Εκκλησία του Θεού, από ποια χρόνια και έπειτα άρχισαν και μπήκαν μέσα στην Εκκλησία του Θεού ειδωλολατρικές διδασκαλίες, οι λατρίες, οι ειδωλολατρικές απόψεις? Θεωρώ ότι αυτό συνέβη από τότε που νομιμοποιήθηκε η θρησκεία. Δηλαδή τότε. Σε πρώτη φάση, όπως είχαμε πει και σε προγενέστερη εκπομπή, το 330, το 300 μάλλον 13 μετά Χριστόν, με το διάταγμα του Μεδιολάνου, και κλιμακώθηκε κάτι τέτοιο το 380 επί Θεοδοσίου, ο οποίος επέβαλε το χριστιανισμό σαν την μία και μοναδική θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και από τότε θες να πεις... Η μεγάλη νίκη λοιπόν δέχθηκε δύο επηρεασμούς το κράτος της η αυτοκρατορία. Από τον Ιουδαϊσμό, με το εσωτερικό τελετουργικό, με τα άμφια, με τις τράπεζες, με τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η λειτουργία, και από την άλλη πλευρά από τους ειδωλολάτρες, με τα αγάλματα και τις μυστηριακές τελετές. Η επίδραση και η επίρρεια, η νίκη των ειδωλολατρών απέναντι στη χριστιανική θρησκεία ήταν η υιοθέτηση από πλευράς του χριστιανισμού, των αγαλμάτων και κατ' επέκταση των εικόνων. Άρα δηλαδή αρχίζει από το 300 μετά
Χριστό αρχίζει να εμφανίζεται. Από τον 4ο μετά Χριστό αιώνα. Από τον 4ο μετά Χριστό αιώνα αρχίζει να μπαίνουν σιγά σιγά, φαντάζομαι. Έτσι. Όχι, δεν είχαν εισβολή. Φαντάζομαι σιγά σιγά ιδωλολατρικές συνήθειες. Είτε αγάλματα είτε εικόνες, παράλληλα με τα τελετουργικά, αλλά και με τα άμφια και τις αμφιέσεις των πρεσβυτέρων, των λειτουργών. Των πρώην πρεσβυτέρων. Των πρώην πρεσβυτέρων. Ναι, των λειτουργών της Εκκλησίας. Και μάλιστα μιμούμενοι όχι μόνο τον Ιουδαϊσμό, αλλά και την μεγαλοπρέπεια των αυτοκρατών. Έτσι. Χαρακτηριστικό δε παράδειγμα είναι ότι υπάρχει αναφορά από την γοτθική Αθήνα, γιατί την είχαν καταλάβει οι Γότθοι, τον 6ο αιώνα, όπου κάποια δεδομένη περίοδο, όπου ο επίσκοπος Αθηνών κατοικούσε στον Παρθενώνα. Ήταν το σπίτι του. Ναι, το σπίτι του επισκόπου Αθηνών ήταν ο Παρθενώνας. Ήταν ο ευρύτερος χώρος της κορυφής της Ακροπόλεως. Μια άλλη ερώτηση ήθελα να κάνω. Ακόμη δεν έχουν εμφανιστεί διαφοροποιήσεις δογματικές μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, όταν λέω δογματικές είναι χωρισμοί, γιατί ακόμη δεν έχει έρθει το μεγάλο χώρισμα της καθολικής δυτικής από την Ανατολική Ορθόδοξη, και ακόμη η Εκκλησία είναι μία. Με εισαγωγή άλλων στοιχείων ξένων από την Υγέρνηση και την Ασκαλία και από την Αγιωτάτη Πίστη, όπως λέει το Ευαγγέλιο, αλλά εξακολουθεί η Εκκλησία να είναι μία. Το 800, τα Χριστούγεννα του 800 μετά Χριστόν, όταν ο Καρλομάγνος, ο Κάρολος Μαρτέλος, από τον Πάπα έγινε αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, χρήστηκε αυτοκράτορας, τότε ουσιαστικά υπήρξε ο διαχωρισμός Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Από το 800. Από το 800. Από το 800 υπήρξε αυτή η κίνηση του Πάπα, του επισκόπου του Πατριαρχείου Ρώμης. Ψυχικά, ψυχικά ήταν τότε η... Πνευματικά θες να πεις. Ναι, δηλαδή στην ουσία είχε ραγεί στο γελί από τον 8ο αιώνα. Βέβαια και το 450 είχαμε το σχίσμα των Καρχιδόνιων, τους Κόπτες τους λεγόμενους. Οι Κόπτες δημιουργήθηκαν τότε. Λόγω αιρέσεως ήταν αυτό. Ναι, ναι. Η εκκλησία, δηλαδή η πρώτη διάσπαση της εκκλησίας ήταν το 450 και μετά... Ήταν το πρώτο ράγισμα στις σχέσεις Ανατολής-Δύσης, αυτό που λέει ο Χάρης, τον 8ο αιώνα, από το οποίο και επισημοποιήθηκε το 1054. Κλιμακώθηκε βέβαια με το ανάθεμα ανάμεσα στον Πάπα και στον Πατριάρχη, τον Πατριάρχη Φώτιο, τότε τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, περίπου 80 χρόνια αργότερα. Και φτάνουμε στο 1054, όπως είπα. Μισό λεπτό πριν προχωρήσουμε. Εκείνο το οποίο ισχυριζόμαστε τώρα με βάση τα γραπτά της εκκλησιαστικής ιστορίας είναι ότι η Εκκλησία συνεχίζει να είναι μία παρόλες τις αιρέσεις που προσπάθησαν να τη διασπάσουν από την αρχή, από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και έπειτα. Το πρώτο σχίσμα έγινε το 450 με τους Κόπτες, οι οποίοι αποτέλεσαν ένα δόγμα, ναι. Μια καινούργια εκκλησία, μια σχισματική θα λέγαμε εκκλησία, ή όπως αλλιώς θα το πούμε, δεν ξέρω. Σχισματική. Σχισματική, ναι. Σχισματική. Γιατί είναι μέχρι τις μέρες μας. Μέχρι τις μέρες μας. Και εντωμεταξύ άρχιζε η μεγάλη διάσπαση να δημιουργείται μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Έτσι. Όπου ξεκίνησε το 800 με τον Κάρλο Μάγνο, 850, και οριστικοποιήθηκε αυτό που πήγες να μας πεις. Γιατί μετά το 800, όταν ανήλθε στο θρόνο του Βυζαντίου η Μακεδονική Δυναστεία, το κράτος ενώ μέχρι τότε ήταν ρωμαϊκό και το ανατολικό ήταν ρωμαϊκό, ναι, βέβαια, και οι κάτοικοι του ανατολικού κράτους ονομάζονταν Ρωμαίοι πολίτες, εντούτοις αρχίζει ένας βαθμιαίος εξελληνισμός. Η ελληνική είναι του αυτή του ανατολικού. Οπότε λοιπόν οι διαφοροποιήσεις γίνονται έντονες. Από τη μία πλευρά η λατινική Δύση και από την άλλη πλευρά η ελληνική Ανατολή. Και πλέον οι κατευθύνσεις είναι και σε κυβερνητικό επίπεδο και σε πολιτικό και φυσικά και σε όλα τα συνεπακόλουθα, θρησκευτικό, κοινωνικό κλπ. Υπάρχει ένας πλήρης διαχωρισμός. Οι ανταγωνισμοί των δύο κρατών άλλες φορές φέρνουν σε πλεονεκτική θέση το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, ανάλογα με την περίοδο ειρήνης η οποία επικρατεί, και άλλες φορές το Δυτικό, εάν εκείνο αισθάνεται δυνατό. Υπάρχουν διασυνδέσεις όταν ο κίνδυνος είναι κοινός, υπάρχουν διαχωρισμοί όταν ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον. Η μεγάλη, πάντως, το γυαλί ράγισε, θεωρώ το 800 μετά Χριστόν, λίγο μετά, όταν υπάρχουν φαινόμενα παποκεσαρισμού,
όταν ο Πάπας θεωρεί τον εαυτό του και αυτοκράτορα και ηγήτορα όλους της αυτοκρατορίας, παίρνοντας την περίπτωση του κατά την τάξη Μελχισεδέκ αρχιερέα της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ήταν και βασιλιάς ειρήνης και βασιλιάς Σαλήμ και αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ, όπου ο Πάπας σαν απεσταλμένος αυτού επί της γης έχει και τις δύο ιδιότητες. Οπότε λοιπόν, βεβαίως, εκεί στηρίχτηκε γραφικά. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι οι αυτοκράτορες 500-600 χρόνια αργότερα πήρανε ρεβάνς, όταν στηριζόμενοι σε ένα άλλο εδάφιο, σε ένα άλλο κομμάτι της γραφής, με το Δαβίδ, με τους βασιλείς του Ισραήλ, που ήταν και βασιλείς και εκτελούσαν και χρέη ιερέα, επιχείρησαν τον Πάπο Κεσαρισμό να τον κάνουν και σαροπαπισμό. Πάντως ο Ιωταβί δεν υπήρξε ποτέ ιερεύση. Ναι, στην ανάγκη, κάποια δεδομένη στιγμή, μπορούσαν να τελέσουν και τελετουργίες. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν φτάνουμε στις σταυροφορίες, οι οποίες βαθμιαία έπληταν το Βυζάντιο. Ποιες χρονιές. Οι σταυροφορίες ήταν 7. Αυτή η οποία μας ενδιαφέρει εμάς είναι η τέταρτη, αφού πρώτα έχει προηγηθεί το σχίσμα του 1054, που πρόσθεσε ο Πάπας στο σύμβολο της πίστεως το περίφημο Φιλιόγκβε, το «και εκ του Ιού εκπορευόμενο», και αυτό κλιμακώνεται μέχρι το 1204, όπου η τέταρτη σταυροφορία καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη, καταλύεται το Βυζάντιο, πλέον Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης είναι καρδινάλιος, είναι Λατίνος και επί σειρά ετών μάλιστα έχει και διαδόχους. Αυτό δεν κράτησε βέβαια πολύ, γιατί μετά επανήλθε η πρώτερη κατάσταση, ξαναπήραν τα Ινία οι Βυζαντινοί και φτάνουμε βεβαίως μετά στη δυναστεία των Κομνηνών και των Παλαιολόγων, που αυτές οι δύο δυναστείες δούλεψαν για την ειρήνη, για την ισορροπία και για την άνθηση ακόμα, εκτός από των γραμμάτων βέβαια και των τεχνών, ακόμα και της χριστιανικής θρησκείας. Εκεί λοιπόν αναδύονται θεολόγοι. Ένας από αυτούς μάλιστα είναι ο Νικόλαος Καβάσιλας, που θέλω να το πω αυτό, να το σημειώσω, που ήταν αυτός ο οποίος κατήργησε τα τείχη των μοναστηριών. Μέχρι τότε η μυστηριακή ζωή, η χαρισματική, ήταν μέσα στα τείχη των μοναστηριών. Αυτός όμως είπε ότι όλοι οι πιστοί μπορούν να έχουν πνευματική και μυστηριακή ζωή. Είναι κάτι το οποίο έχει δοθεί προς όλους, όχι μόνο στους ιδιαίτερους αυτούς ανθρώπους που λέγονται μοναχοί, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ασκητεύουν, να νηστεύουν και πολλά άλλα, αλλά όλοι μετέχουν της εκπόρευσης του Πνεύματος του Αγίου. Και φτάνουμε μέχρι το 1453. Και φτάνουμε λοιπόν βεβαίως το 1453, που καταλύεται το Ρωμαϊκό κράτος, και ρίχνοντας μια ματιά απέναντι, το Βυζαντινό κράτος. Ναι, και ρίχνοντας μια ματιά απέναντι στο δυτικό πλέον, όπου είναι κρατεό, όπου έχει ηγεμονίες και βασιλείες ιδιαίτερα ισχυρές, όμως, και αυτό ταλανίζεται από πάρα πολλά προβλήματα ενδοεκκλησιαστικά. Παράδειγμα είναι η αιχμαλωσία του Πάπα στην Αβινιόν, στις αρχές του 13ου αιώνα, στο 1213 νομίζω. Το συνοδικό ζήτημα, ποιος είναι ανώτερος, είναι ο Πάπας ή η Σύνοδος, και πολλά άλλα επιμέρους ζητήματα, που όλα αυτά και μαζί με την εκοσμίκευση της Εκκλησίας, μαζί με τον τρόπο ζωής της χαμηλότερης, της αγράμματης τάξης των ιερέων, μαζί με τις δυσιδαιμονίες του Μεσαίωνα, όπου θεωρούταν ο βίος του ανθρώπου το πέρασμα στην κοιλάδα των θλίψεων, που εκεί θα εκπαιδευτεί, εκεί θα δοκιμαστεί προκειμένου να μάθει να υπομείνει, να ταπεινώνεται για να κερδίσει την ουράνια βασιλεία, που αυτό από μία άποψη έχει τη λογική του, αλλά δεν λάμβανε καθόλου μα καθόλου υπόψη του τη δημιουργικότητα του ανθρώπου, την προσωπικότητα του ανθρώπου, που με την αναγέννηση αυτό και με τον ουμανισμό, 15ος και εκείθεν αιώνας, αρχίζει και σιγά σιγά αναδύεται. Εδώ όμως να στρέψουμε τώρα την προσοχή μας, ξαναγυρίζοντας πίσω από το 250 μετά τον αναχωρητισμό και στη συνέχεια,
στις πνευματικές δραστηριότητες, θα τολμούσα να πω, του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή, πώς εργαζόταν ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, και να πούμε και δύο λέξεις, να περιγράψουμε και με δύο λέξεις, ή όπως αλλιώς θέλουμε, το σύμβολο της πίστεως, το οποίο ήταν γραμμένο δια Πνεύματος Αγίου, το οποίο ήταν και ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία του Θεού, η μία μέχρι τότε Εκκλησία του Θεού, αντιμετώπισε τις αιρέσεις, περιγράφοντας μέσα σε πολύ λίγες γραμμές την ορθοτομημένη γέρνουσα διδασκαλία. Ναι, όπως είχαμε πει και τις προάλλες, τουλάχιστον στους πρώτους αιώνες του Μεσαίωνα, υπάρχει, θα έλεγε κανείς, μια λειψιδρία όσον αφορά τις πνευματικές εκχύσεις του Πνεύματος του Αγίου, με πολύ πολύ φωτεινές εξαιρέσεις, όπως αυτή που περιγράψαμε του Σημεώνου του Νέου Θεολόγου. Όλα άρχισαν να αλλάζουν από τη στιγμή που είχαμε την λεγόμενη μεταρρύθμιση από την πλευρά της Δύσεως πια. Για μισό λεπτό, μήπως πρέπει να αναφερθούμε λίγο στο σύμβολο της πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως ήταν η ραχοκουκαλιά της χριστιανικής πίστεως, η οποία διαμορφώθηκε στην ουσία τις τρεις πρώτες οικουμενικές συνόδους. Έγινε αυτό με σκοπό να καταπολεμηθούν οι αριανές κακοδοξίες. Και όχι μόνο. Μπήκανε στη θέση τους θέματα όπως περί του Υιού, περί του Πνεύματος του Αγίου. Και βεβαίως εκεί πράγματι θα έλεγε κανείς ότι εδραιώθηκε δογματικά ο χριστιανισμός, και αυτό απετέλεσε την βάση δια των οποίων μπορεί εύκολα κάποιος να πει ότι αυτό είναι αίρεση ή δεν είναι. Αμφισβητήθηκε. 330 ποτέ. Μετά Χριστόν. Ολοκληρώθηκε όλη, ναι, αυτή η διαδικασία. Ναι. Αμφισβητήθηκε ποτέ από κάποιους μέσα στην Εκκλησία του Χριστού στην περίοδο του Μεσαίωνα το σύμβολο της πίστεως? Βέβαια, αμφισβητήθηκε από τους μονοφυσίτες καταρχάς. Από τους αριανούς. Ναι, βεβαίως. Υπήρχε αμφισβήτηση. Αλλά αυτή δεν και από τους αριανούς, οι οποίοι μπορεί ο Άριος να πέθανε κάπου στο 330 τόσο, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, αλλά υπήρχαν όμως από μινάρια και αριανά. Και πατριαρχία. Ακριβώς. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Πάντως, χεισματικές εκκλησίες και ιδιαίτερα δόγματα έξω από το σύμβολο της πίστεως δεν υπήρξαν. Όχι. Είπαμε ότι ο μόνος διαχωρισμός που έγινε ήταν το 450 από την Καρχιδόνιο. Άρα λοιπόν τώρα πάμε για τις πνευματικές εμπειρίες. Στη Δύση λοιπόν, όπου υπήρχε το μαύρο σκοτάδι του παπισμού, αν και υπήρξαν και εκεί άνθρωποι που έζησαν σε αγιασμό, σε καθαρότητα, τουλάχιστον στα μοναχικά τάγματα. Και εκεί υπήρξε μοναχισμός. Βεβαίως. Παντού, έτσι, εκεί. Μοναχισμός υπήρξε παντού. Υπήρξε παντού. Με διαφορετικό τρόπο βέβαια, αλλά και βέβαια πάντοτε σε διαφορετικά δογματικά πλαίσια, γιατί όπως είπαμε υπήρχε το θέμα του Φιλιόκβε από εκεί, από τη Δύση, όμως άνθρωποι οι οποίοι μόνασαν και απλούστατα, ο μοναχισμός των καθολικών έδειξε μία, σε εξαιρέσεις βέβαια, έδειξε μία μεγαλύτερη κοινωνικότητα. Δηλαδή υπήρξαν μοναχοί, οι οποίοι ναι μεν ήταν μοναχοί, αλλά κηρύττουν και το Ευαγγέλιο, πράγμα το οποίο στην Ανατολή δύσκολα το βλέπε κανείς. Κάπου λοιπόν εκεί εμφανίζεται και ένας καθολικός μοναχός με πολύ ζήλο, ο Μαρτίνος Λούθυρος. Πότε? Στις αρχές του 16ου αιώνα. Αυτός λοιπόν μορφωμένος μιλούσε, διάβαζε τη γραφή στα ελληνικά, στα λατινικά και νομίζω στα εβραϊκά, με πάρα πολύ ζήλο, πήρε διδακτορικό από τη σχολή της Βιτεμβέργης και ανέλαβε εκεί πέρα ιερέας, γερμανός. Το ταξίδι που έκανε στη Ρώμη τον στιγμάτισε. Είδε τη διαφθορά, είδε το σκοταδισμό και επειδή ήταν άνθρωπος που αγαπούσε το Ευαγγέλιο, έκανε την επανάστασή του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου. Να πούμε ποια ήταν η αφορμή. Βεβαίως. Αυτό δηλαδή η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν επειδή βρισκόταν σε αθλία οικονομική κατάσταση το θησαυροφυλάκιο του Πάπα. Του Λέοντος, του Πάπα. Του Πάπα.
έστειλε κάποιον εντεταλμένο καρδινάλιο στις περιοχές προκειμένου να πλύσει σε χωροχάρτια. Για να χτιστεί ο ναός της βασιλικής του Πέτρου. Έτσι. Για να, νομίζω όχι να χτιστεί, νομίζω να ανακαινιστεί. Να ανακαινιστεί. Ναι. Και πολλά άλλα. Και τυχοκόλλησε, εξεδιώχθη βεβαίως κακήν κακός ο καρδινάλιος και τυχοκόλλησε. Από πού εξεδιώχθη? Εξεδιώχθη από τις επαρχίες εκεί που επισκέφτηκε, γιατί θα σημειώσουμε ότι ο Λούθυρος δεν ήταν μόνος του. Είχε και την υποστήριξη αρκετών ηγεμόνων, οι οποίοι ήθελαν να αποτινάξουν από πάνω τους αυτό που είπαμε προηγουμένως, τον παποκεσαρισμό, να τους ελέγχει ο Πάπας. Ήθελαν να δημιουργήσουν συνθήκες αυτόνομης ηγεσίας, ηγεμονίας. Και έτσι εκδιωκόμενος ο καρδινάλιος, βρήκε την ευκαιρία ο Λούθυρος και τυχοκόλλησε τις θέσεις του, τις μεταρρυθμιστικές. Εις απάντηση της αποστολής του καρδιναλίου. Και θυροκόλληση στην πόρτα του Πανεπιστημίου. Αυτό ήταν δεικτικό και ενδεικτικό της επισημότητας και της επιθετικότητας που είχε απέναντι στην Εκκλησία της Ρώμης. Ο Λούθυρος λοιπόν κήρυξε το Λόγο του Θεού, εστίασε στη σωτηρία δια της πίστεως, μίλησε για το λεγόμενο «Σόλα Σκριπτούρα», «Μόνον οι γραφές», «Σόλα Γκράτσια». Ο πρώτος που έφερε αυτό το δόγμα, ας πούμε, ναι. «Μόνο οι γραφές». Ναι, ναι, «Σόλα Γκράτσια», «Μόνον οι χάρις». Βέβαια ο Λούθυρος δεν αρνήθηκε ποτέ ότι, δηλαδή ναι μεν είπε «Μόνον οι γραφές», αλλά δεν αρνήθηκε ποτέ την ερμηνεία των πρώτων τριών τεσσάρων αιώνων. Αυτό το τόνιζε. Βέβαια, εκείνο το οποίο έλειπε από τον Λουθυριανισμό, ακόμη και στην αρχική του μορφή που είναι η πιο γνήσια και πιο αθώα, έλειπε το στοιχείο αυτό της πολύ πολύ στενής προσωπικής σχέσης Θεού και ανθρώπου. Δεν υπήρχαν χαρίσματα Πνεύματος Αγίου με την έννοια της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, ούτε βαφτίσεις και διανομές Πνεύματος Αγίου. Αυτά πιθανόν να μην είχαν αποκαλυφθεί στον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος όμως οφείλουμε να ομολογήσουμε και να πούμε ότι σήκωσε μία πέτρα και απελευθερώθηκαν κάποιες υγιείς πνευματικές δυνάμεις, οι οποίες όμως στη συνέχεια όμως και αυτές συμβιβάστηκαν, γιατί και εκείνος μετά έγινε, θα έλεγε κανείς, συνοδοιπόρος των εξουσιαστών. Εκεί λοιπόν, όταν έφυγε ο Λούθυρος, κάπου εκεί, προς το τέλος του 16ου αιώνα, ο λουθυριανικός ευσεβισμός άρχισε σιγά σιγά να ανθεί και να ζωντανεύει, γιατί κάποιοι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν, λουθυριανοί, οι οποίοι κατάλαβαν ότι ο χριστιανισμός δεν είναι κάτι το θεωρητικό, αλλά είναι και κάτι το εμπειρικό. Δηλαδή, ναι μεν έχουμε τη γραφή, αλλά έχουμε τη γραφή, η γραφή λέει κάποια πράγματα για να ζούμε. Άμα δεν τα ζούμε, τότε τι την έχουμε τη γραφή? Και μακριά από τον θρησκευτικό σχολαστικισμό του Μεσαίωνα. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ό,τι γράφει δεν ξεγράφει και η προσωπική εμπειρία είναι μηδαμινή σημασίας. Αυτό το οποίο θα πει ο ιερέας είναι νόμος και λόγος υπεράνω πάσης αντιλογίας. Και προφανώς αυτό που θα πει ο Πάπας. Εξού και το αλάθητο του Πάπα. Εκεί λοιπόν φάνηκε μια πολύ σημαντική μορφή του λουθυριανικού ευσεβισμού, ο Γιώχαν Άρντ, 1555-1621, το τέζησε, λουθυριανός ευσεβής, ο οποίος στυλίτησε με έντονη, θα λέει κανείς, σφοδρότητα την αρρωστημένη εξέλιξη του λουθυριανισμού, ο οποίος στην ουσία οδηγήθηκε σε έναν στήρο ορθολογισμό. Ο εσωτερικός αγώνας αγνοήθηκε παντελώς, η ανάγκη για αγιασμό, καθαρότητα, και βεβαίως θεωρήθηκε όλα αυτά, τα περί να μου μιλήσει ο Θεός, να πλησιάσει το Θεό, θεωρήθηκε σαν ένα είδους κρυπτόμενου καθολικού μυστικισμού, γιατί οι καθολικοί μοναχοί είχαν αναπτύξει έντονα το κομμάτι της προσωπικής αγιότητας, ενδοσκόπησης, μετάνοιας, ώστε να ενωθώ με τον Θεό. Ο Άρντ λοιπόν προχώρησε στο σημείο να εισάγει σε έναν στήρο λουθυριανισμό στοιχεία της μυστικής πνευματικής ζωής, κατά το παράδειγμα των Αποστόλων, του Λόγου του Θεού και της Αρχαίας Εκκλησίας. Το προσπάθησε. Και μάλιστα είναι εκείνος που περιέγραψε την εν πνεύματι Αγίου Προσευχή με ξένες γλώσσες. Περιέγραψε. Βέβαια. Και έζησε. Περιέγραψε. Πιστεύω ότι για να το περιέγραψε, θέλω να πιστεύω, εικάζω ότι το έζησε. Πάντως, μόνο και μόνο που το περιέγραψε, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα για λουθυριανούς. Για λουθυριανούς. Μάλιστα την περιέγραψε αυτή την εν πνεύματι Αγίου Προσευχή με ξένες γλώσσες σαν μια ουσιαστικά μια εσωτερική προσευχή αισθημάτων.
Αυτό, εντάξει. Μέχρι σε ένα σημείο, εντάξει. Μπορούμε να πούμε ότι ισχύει μέχρι σε ένα σημείο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό προφανώς. Μετά από όλα αυτά, ξέσπασε μια πολύ μεγάλη αναζωοπήρωση. Στις περιοχές εκείνες, βεβαίως. Στα τέλη του 16ου αιώνα, ξέσπασε μια πολύ μεγάλη αναζωοπήρωση ως αποτέλεσμα των κηρυγμάτων στην περιοχή του Χέρμανσμπουργκ, στη Γερμανία. Ήταν η πρώτη χαρισματική κίνηση στη μεταρρύθμιση και μάλιστα στο λουθυρανισμό. Ήταν τόσο έντονο αυτό που συνέβη που στην πραγματικότητα πρακτικά, ίσως όχι ιδεολογικά αλλά πρακτικά, αναιρούσε τον ίδιο τον λουθυρανισμό ως ένα σημείο ή τον αμφισβητούσε. Αυτή δηλαδή η προσπάθεια ανανέωσης του ευσεβιστικού λουθυρανικού κινήματος στην πραγματικότητα αμφισβήτησε και το ίδιο το λουθυρανικό οικοδόμημα. Μετά... Μία ερώτηση εδώ. Ναι. Έγινε εκκλησία η Λουθαριανή. Ήταν ήδη εκκλησία. Άρα είναι το δεύτερο σχίσμα, η δεύτερη σχισματική εκκλησία. Αρχίζουν δηλαδή και δημιουργούνται δόγματα τώρα. Ναι, εντάξει, εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Λουθαριανική εκκλησία είναι σχίσμα. Όχι σχίσμα, ότι είναι πλέον, έχουμε άλλο δόγμα πια. Άλλο ναι, αυτό. Δηλαδή εδώ μιλάμε πια για καινούριο δόγμα. Ακριβώς, είναι το πρώτο καινούριο δόγμα. Μετά από τις δύο εκκλησίες, Ανατολική και Δυτική. Και βέβαια είναι ένα σχίσμα, είναι μια νέα εκκλησία που βγαίνει από τα σπλάγνα της Δύσης, όχι της Ανατολής. Mm-hmm. Γιατί... Ενώ οι Κόπτες είχαν βγει από τα σπλάγνα της Ανατολής. Ναι. Θα έλεγα πως ναι. Μετά έχουμε τον Φίλιππο Σπένερ. Αυτός... Έζησε το 1635 μέχρι το 1705. Γερμανός και αυτός. Και αυτός Γερμανός. Άρα όλοι, Λουθυρανός. Όλοι δηλαδή αυτή η προσέγγιση καινούρια, μόνο γραφές και μόνο χάρης, ξεκίνησαν και συνεχίζουν να μένουν στη Γερμανία. Ακριβώς. Ο κύριος σκοπός του Σπέντνερ ήταν η πνευματική αναγέννηση του λουθυρανισμού, ό,τι προσπάθησε να κάνει χρόνια νωρίτερα και ο Αρντ, και η επιστροφή στον αυθεντικό χριστιανισμό. Προσδιορίσε την αναγέννηση σαν μια εμπειρία κρίσεως, προσωπικής κρίσεως, κρίσεως συνειδήσεως. Δεν μίλησε δηλαδή για μια μαγική αναγέννηση όπου σου βάζουν λίγο λάδι, σε χρύουνε και σου λένε αναγεννήθηκες με το βάπτισμα. Όχι. Σου λέει ότι ναι μεν βάπτισμα, αλλά είναι μια εμπειρία προσωπικής κρίσεως, εσωτερικής κρίσεως συνείδησης. Κάτι γίνεται μέσα σου, γίνεται ένα σεισμός, δεν μπορεί να μην συμβεί τίποτα. Το εντόπισε ο Σπένερ αυτό και το είπε. Μέχρι τότε νηπιοβαπτισμός ίσχυε και ναι. Τους λουθυρανούς. Βέβαια, ο Λούθυρος δυστυχώς έκανε νηπιοβαπτισμό. Ναι. Όπως η Ανατολική και η Δυτική. Mm-hmm. Ναι. Βέβαια για τον Σπένερ δεν γνωρίζω εάν ομιλούσε περί νηπιοβαπτισμού. Δεν το έχω δει αυτό. Πάντως ο Σπένερ αρνιόταν την αυτοματοποιημένη βαφτιστική αναγέννηση. Την αρνιόταν ξεκάθαρα. Και από αυτό μπορώ να εικάσω ότι δεν δεχόταν και τον νηπιοβαπτισμό, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω υπεύθυνα γιατί δεν το ξέρω. Στην εκκλησιαστική ιστορία μάλιστα του επισκόπου Χάρστ, Γερμανός αυτός, αναφέρεται με έμφαση ότι ο Σπένερ είχε χάρισμα προφητείας, θαυμάτων και αποκάλυψης. Άρα ήταν βαφτισμένος με πνευμάγιο άνθρωπος, πιθανότατα. Πρέπει κάτι να έχει συμβεί. Όπως θα δούμε, αγαπητέ Γιώργο και Χάρη, αυτό έζησε 1635 και 1700. Ναι, ακριβώς, τον 17ο αιώνα. Όπως θα δούμε μετά, όταν μπούμε στον 20ο αιώνα ή 19ο αιώνα, τότε που πολλοί κατάλαβαν ότι το Πνεύμα το Άγιο δίδεται με ξένες γλώσσες, υπήρξε, ας πούμε, περίπτωση η οποία μίλησε Πνεύμα Άγιο, μίλησε με ξένες γλώσσες, λαμβάνοντας Πνεύμα Άγιο, αλλά δεν κατάλαβε ότι αυτό το σημείο είναι και η απόδειξη, ότι είναι η μοναδική απόδειξη. Που σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι στο Μεσαίωνα έλαβαν Πνεύμα Άγιο, μίλησαν γλώσσες, αλλά δεν το είπαν ποτέ. Διότι δεν κατάλαβαν ότι αυτό που τους συμβαίνει είναι η μοναδική απόδειξη. Πολλοί, επειδή είχαν επισκιάσεις Πνεύματος Αγίου και βρήκαν σε εκστάσεις πνευματικές, θεώρησαν ότι αυτή ήταν η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό ήταν πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να τους αδικήσουμε, ούτε να τους... δεν αμφισβητούμε την πείρα τους, απλά νόμιζαν ότι αυτή είναι η βάφτιση του Πνεύματος. Δεν ήταν αυτή, είχαν όμως επισκέψεις Πνεύματος Αγίου. Αυτό ήταν αποτέλεσμα εξήτησης. Ποιο?
επισκέψεις πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή συνειδητά. Βεβαίως. Εξητούσαν. Ναι, γιατί οι Λουθυρανοί ευσεβείς καταρχάς κατάλαβαν ότι αυτά που λέει μέσα η Αγία Γραφή πρέπει να συνοδεύονται και στην πράξη, στην πραγματικότητα. Και έδωσαν βάρος πια σε αυτό το οποίο ο Λούθυρος στην αρχή και βεβαίως μετά ο Καλβίνος που το αρνήθηκε τελείως, στη βιωματική εμπειρία με το Θεό. Και ακριβώς για αυτό το λόγο ο Θεός εκεί επισκέφθηκε. Μετά θα δούμε ότι θα δώσει και γλώσσες. Μπορεί και εδώ να υπήρχαν γλώσσες, αλλά δεν μας ομολογούνται, δεν το ξέρουμε. Πάντως υπάρχουν εκστάσεις. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Χάρστ αναφέρει ότι ο Σπένερ προφήτευε. Και μάλιστα έχει και χάρισμα θαυμάτων. Ενέργειες δυνάμεων προφανώς. Στη συνέχεια έχουμε την Ευαγγελική Καλβινιστική Αναζωοπήρωση. Πότε? Αυτό γίνεται στο 18ο αιώνα, 1715 με 1770 μετά Χριστόν. Πολλοί καλβινιστές στην Αγγλία ένιωσαν... Στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Κάτσε μισό λεπτό. Μέχρι τώρα θέλεις να μου πεις ότι μεταφέρθηκε αυτή η μορφή της αναγέννησης, ο λουθερανισμός, στην Αγγλία και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Βεβαίως, ναι. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι οπωσδήποτε κάποιος από τη Γερμανία το πήγε κάπου αλλού. Αυτό δεν είμαι θέση να το γνωρίζω. Στην Αγγλία γίνανε ιδιαίτερες ζυμώσεις πολιτικού περιεχομένου. Γι' αυτό αναδύθηκε η Αγγλικανική Εκκλησία. Που ουσιαστικά η Αγγλικανική Εκκλησία ήταν ένας συμβιβασμός ανάμεσα 17ο αιώνα. Ένας συμβιβασμός ανάμεσα στους καθολικούς και στους προτεστάντες. Όμως στη Βόρεια Αγγλία, στη Σκωτία, η φλόγα της μεταρρύθμισης, θα έλεγα, ήταν ιδιαιτέρως έκδηλη. Και ακόμα πιο βόρεια, η φλόγα στην Ιρλανδία, η φλόγα του καθολικισμού ήταν ιδιαιτέρως έκδηλη. Ναι, ακριβώς. Πολλοί καλβινιστές λοιπόν στην Αγγλία ένιωσαν την ανάγκη της δυναμικής παρουσίας του Θεού στη ζωή τους, μη αντέχοντας πλέον έναν στήρο χριστιανισμό χωρίς εμπειρίες. Κατά εξοχήν, ο καλβινισμός είναι αυτός ο οποίος αρνείται τα χαρίσματα του Πνεύματος Αγίου. Ακριβώς. Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Απλούστατα, κάποιοι καλβινιστές σιγά σιγά άρχισαν να απομακρύνονται από τον πρότυπο καλβινισμό. Διότι συνειδητοποίησαν ότι εκεί πέρα πλέον υπάρχει μία στηρότητα πνευματικής πείρας, η οποία τους οδηγούσε σε αδίέξοδο. Εκεί λοιπόν η πρώτη αναζωοπήρωση στην γλώσσα της Ευαγγελικής Παράδοσης άρχισε το 1734 από τον πατριάρχη του καλβινιστικού ευσεβισμού, τον Τζόναθαν Έντουαρτς, ο οποίος έζησε το 1703 και πέθανε το 1758. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτός κήρυτε την ανάγκη της διαδακρύων μετανοίας, χωρίς να απορρίπτει, όπως ο στήρος καλβινισμός, το καλώς εννοούμενο πνευματικό συνέστημα. Ο ίδιος, όπως λέει στην χριστιανική εκκλησία του Σέλντομ, ο Σέλντομ τα λέει αυτά, για τον Έντουαρτς, κατά καιρούς περιέπιπτε σε ένα είδος έκστασης κατά την απασχόλησή του και την αφιέρωσή του σε ουράνιες αλήθειες. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ζητούσε την επίσκεψη, την άνωθεν εμπειρία. Βέβαια, εδώ δεν έχουμε ομιλία σε γλώσσες, έχουμε όμως επισκιάσεις Πνεύματος Αγίου, το οποίο όμως ήταν πολύ μεγάλο άλμα για την καλβινιστική νοοτροπία. Δεν είναι εύκολο κάποιος να έχει πιστέψει σε μια καλβινιστική εκκλησία, να έχει μεγαλώσει εκεί και ξαφνικά να κάνει ένα τέτοιο άνοιγμα, να εξητάει τέτοια πράγματα. Πνευματικά χαρίσματα. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω. Δεν είναι ένα στοιχείο. Υπήρξε και ο James Davenport, το 1757. Αυτός χειροτονήθηκε το 1738 και ξεπέρασε όλους τους άλλους σε ζήλο και έμφαση για την εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου. Ναι. Ξεσήκωσε θύελα με την έμφασή του στην κατευθείαν οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Αυτά ήταν άγνωστες λέξεις μέχρι τότε. Κατευθείαν οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ποιος είσαι? Εννοείται αυτό δεν το δεχόταν ούτε οι Καθολικοί ούτε οι Ορθόδοξοι, την κατευθείαν οδηγία του Πνεύματος. Όχι. Και οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι είχαν τέτοια βιώματα. Μπορεί σε επίπεδο ανωτέρας ιεραρχίας αυτά να μην γίνονταν αποδεκτά. Αλλά όμως υπήρξαν άνθρωποι και στην Ανατολή και στη Δύση, οι οποίοι τις είχαν αυτές τις πύρες και τις ζητάγανε. Και μάλιστα γενικότερα η παράδοση και των Δυτικών και των Καθολικών όσον αφορά το μυστικισμό, την τάση αυτή,
είναι πολύ πλούσια από τότε και μέχρι και στις μέρες μας. Ανεξαρτήτως βεβαίως του τι γίνεται στο ευρύ κοινό. Έλα, Χαρή. Θα ήθελα, θέλοντας να δώσω έμφαση στην ουσία και στην αξία της οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου, της απευθείας οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου, θα ήθελα να αναφέρω την περίπτωση των Μοραβών, μια ομάδα διαμαρτυρόμενων, χαρισματικών, οι οποίοι διώκονταν από την Καθολική Εκκλησία στην Κεντρική Ευρώπη. Η οποία, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι πολύ ρευστό το να μιλήσουμε για έθνη, ακόμα και αυτή τη χρονική περίοδο. Τα έθνη-κράτη παρουσιάζονται μετά τον 16ο αιώνα, σιγά-σιγά, οι βασιλείες δηλαδή, μετά τις ανακαλύψεις, τις νέες χώρες αρχίζουν και οριοθετούνται. Οι Μοραβοί λοιπόν, που ήταν μια χαρισματική ομάδα και θεωρούνται αιρετικοί από τους καθολικούς γιατί μιλούσαν ξένες γλώσσες, γι' αυτό και μόνο το λόγο, στυλίτευαν την όστια, τον τρόπο με τον οποίο οι καθολικοί ελάμβαναν το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί οι ίδιοι, κατά αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου, κάναν κοινωνία σώματος και αίματος του Χριστού με κρασί και ψωμί ξεχωριστά, δια της πίστεως λάμβαναν το σώμα και το αίμα του Χριστού κάθε πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Και γι' αυτό το λόγο αυτοί οι άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τις αιστείες τους και εν γέννη διώχθηκαν. Βλέπουμε λοιπόν... Και σαν... να πω χάρη σε αυτό που λες, ναι, να συμπληρώσω... Και ονομαζόντουσαν οτρακιστές. Ήταν μια ομάδα ριζοσπαστική των Μοραβών. Αυτό σε αυτό που λέω χάρη, στην Μοραβενινή Επανάσταση, από εκεί διδάχθηκε και ο Ιωάννης Wesley αργότερα. Και από αυτή την νοοτροπία, από αυτή την προσέγγιση και βέβαια έγινε όλη αυτή η φοβερή επανάσταση την οποία θα δούμε στην Αγγλία, στην Αγγλικανική Εκκλησία, η οποία όμως απετέλεσε προήμιο της όψιμης βροχής της Αζούζα και της Τοπίκα, γιατί όλοι αυτοί ήταν Wesleyανοί. Εξέφραζαν Wesleyανή παράδοση. Και ο Wesley τα δικά του τα μηνύματα και τα βιώματα τα έχει από τους Μοραβούς, που λέει ο Χάρης. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια ομάδα, οι οποίοι εξητούν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και κατ' επέκταση την οδηγία, λαμβάνουν μηνύματα και κατευθύνσεις διορθωτικές πολλές φορές της κρατούσας θρησκείας, απευθείας από τον ίδιο το Θεό. Και βλέπουμε, παρά το γεγονός ότι εκείνη τη δεδομένη περίοδο, ενώ έχει υπάρξει ο Γουτεμβέργιος, ενώ έχει υπάρξει η τυπογραφία, ο Λούθυρος βασίζεται στη γραφή και ο Καλβίνος στις γραφές, γιατί είχαν το όπλο της τυπογραφίας και μπορούσαν πλέον οι γραφές να μην είναι διαχειρός μοναχών, αλλά μέσω μηχανών. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, πέρα και έξω από την έλλειψη των γραφών, ήταν θεοδίδακτοι, είχαν άνωθεν σοφία και έπραταν επακριβώς το θέλημα του Θεού, σε αντίθεση με αυτούς οι οποίοι είχαν στα χέρια τους τις γραφές, προσδιορίζαν το δόγμα και τη διδασκαλία, αλλά κρατούσαν, κατακρατούσαν μάλλον, εν αδικία την αληθεία. Αφού λοιπόν προκύπτει και ο Ντάβενπορτ στο προσκήνιο, αυτός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατευθείαν οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Επικρατεί παντού ενθουσιασμός και έντρομοι πρεσβυτεριανοί ζητούν την επέμβαση της πολιτείας που φυλακίζει τον Ντάβενπορτ και τελικά τον διώγνει, τον εξορίζει. Όταν λες πρεσβυτεριανών, εννοείς τους Λουθυριανοί. Λουθυριανοί και, ναι. Και καλβινιστές. Και καλβινιστές, ναι. Ο Ντάβενπορτ δεχόταν προφητείες, οράματα και ενύπνοια. Ως μέσο οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου. Μάλιστα, ο Τίμωθη Άλλον το 1743, μαθητής του Ντάβενπορτ, δήλωνε ότι ο κήρυκας πρέπει απαραίτητος να έχει εμπειρία μέθεξης πριν ανέβει στον άμβονα. Τι εννοούσε? Μιλούσε ότι πρέπει να είναι σε έκσταση ή να είναι, εν πάση περιπτώσει, πληρωμένος Πνεύματος Αγίου, αλλά δεν το έλεγε έτσι. Εμείς μπορούμε να το κατανοήσουμε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, να το πω όσο πιο απλά γίνεται, δεν μπορεί κάποιος, σου λέει, να κηρύττει στον άμβονα χωρίς να έχει προσωπικό βίωμα. Τι ανεβαίνεις να πεις? Τι
τι ωραίος που είναι, τι καλός που είναι ο Θεός μας, πώς φέρνει, αλλά είναι και θαυμαστό το σχέδιο του Θεού, το έργο του Θεού στο πέρασμα των αιώνων. Απίστευτος είναι ο Θεός. Και αν σκεφτούμε σήμερα που έχουμε φτάσει και μέσα από τι μονοπάτια πνευματικά πέρασε η ανθρωπότητα, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι δόξα στο Θεό. Είναι μεγάλο προνόμιο αυτό που ζούμε και κυρίως η γενιά μας, των εσχάτων ημερών η γενιά, η οποία βλέπει αυτή την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και καλόν είναι και είναι και διδασκαλία για μας, διδαχή για μας, να εκτιμήσουμε αυτό το προνόμιο και να το αξιοποιήσουμε και επί προσωπικού επίπεδου, αλλά και για τη διάδοση του χριστιανισμού. Για να κλείσουμε με την καλβινιστική αναγέννηση, ο Νίκολας Γκίλμαν, 1748. Το 1742 στο Ντάρχαμ του Νιου Χαμσάιρ, υπό τον Γκίλμαν αρχίζουν ολονικτίες με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και αυτοί όλοι διαμαρτυρόμενοι του Λούθερ. Αυτοί είναι και καλβινιστές. Καλβινιστές, ναι. Ήπιοι καλβινιστές. Ο συνεργάτης του Γκίλμαν, ο ιεροκήρυκας Ρίτσαρντ Γουντμπερι, στο ημερολόγιο του που έγραψε αργότερα, περιγράφει πάρα πολλές εκστατικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα την εποχή εκείνη και ομιλεί μάλιστα για μια γυναίκα που ευλογούσε και δόξαζε τον Θεό σε ψιθύρους, στη γλώσσα της ψυχής που ουσιαστικά βρίσκεται στον ουρανό. Εδώ έχουμε μια προσομοίωση, μια περιγραφή η οποία πλησιάζει πάρα πολύ στην βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, στην ομιλία σε ξένες γλώσσες. Ομιλεί για ψιθύρους. Εντάξει. Είναι όμως μια επίσκεψη Πνεύματος Αγίου, την οποία ακόμη και αν δεν είναι αυτό για το οποίο μιλάμε, σίγουρα αποτελεί προημείο του. Και δείχνει ότι υπήρχε δίψα σε κάποιες καρδιές να γευθούν τον Θεό βιωματικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε μετά στους Κουάκερους. Ναι, να συνεχίσουμε, γιατί αν έχουμε το χρόνο. Λεπτά, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Κουάκεροι, 1647-1700, έδιναν ιδιαίτερο βάρος στην εσωτερική καθαρότητα και δικαιοσύνη και στηρίχθηκαν σε μια ιδιόρυθμη παράδοση περί της μαρτυρίας του εσωτερικού φωτός. Είναι αυτό που λέμε οδηγία Πνεύματος Αγίου. Όμως έθετε αυτό, αυτή την προσωπική μαρτυρία την έθεταν σε εξίσου, σε ίση μερίδα με την Αγία Γραφή, ίσως και παραπάνω κάποιες φορές. Και εκεί ήταν το πρόβλημά τους. Στην αρχή όμως έθεταν την προσωπική μαρτυρία, αλλά το πρόβλημα είναι ότι την έθεταν πάνω από τη μαρτυρία της Γραφής και πάνω από την ερμηνεία της πρώτης Εκκλησίας. Οπότε εκεί πέρα οδηγήθηκαν σε μια πολύ πολύ ιδιωτική ερμηνεία. Όμως είναι αλήθεια ότι εκδηλώθηκαν σημεία εκχύσεως Πνεύματος Αγίου και σε αυτούς, τουλάχιστον στα πρώιμα στάδια. Βέβαια, αυτή η απομάκρυνσή τους από τις γραφές δεν έγινε αμέσως. Οπότε, στα πρώτα στάδια. Πού παρουσιάστηκε αυτή η κίνηση? Αυτή στην Αμερική. Τώρα μπαίνουμε στον νέο κόσμο, έτσι. Ακριβώς. Ο Μπάρο, που ήταν ένας από τους πρώτους Κουάκερους, στην ομολογία του με τίτλο «Εισαγωγή στο Μεγάλο Μυστήριο», γράφει ότι στη διάρκεια της προσευχής οι γλώσσες μας λυθήκανε, τα στόματα άνοιξαν και μιλήσαμε με γλώσσες καθώς ο Κύριος έδινε άνωθεν. Είναι αγαθός ο Θεός. Στην αρχή λοιπόν οι Κουάκεροι ξεκίνησαν έτσι. Στη συνέχεια βέβαια το πράγμα λίγο άλλαξε, όμως δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι ο Θεός εξέχει το πνεύμα του το Άγιο και στους Κουάκερους. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι το λάθος, αν μπορώ να πω, δεν μου αρέσει να κρίνω, το λάθος αυτών των ανθρώπων των Κουάκερων είναι ότι ξεπέρασαν τη γραφή δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή θεώρησαν ότι η επίσκεψη, η εμπειρία και η ευλογία του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να ξεπεράσει την ερμηνεία των γραφών αλλά και την εμπειρία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ναι, και βεβαίως είχαν έναν πολύ πολύ ιδιωτικό τρόπο να ερμηνεύουν που δεν ελάμβαναν υπόψη τους την προηγούμενη βιωματική εμπειρία των Αγίων Ανθρώπων του Θεού. Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, να λες ότι δεν έχουμε ανάγκη να κοινωνήσουμε σώμα και μαν Χριστού, γιατί ο λόγος είναι η τροφή μας. Αυτό ξέρεις, υπάρχει πλέον και σήμερα, έτσι. Ναι, βέβαια υπάρχει. Υπάρχει και σήμερα και στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η άποψη. Φυσικά. Υπήρχε τουλάχιστον πριν λίγο. Ότι εμείς έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, διηγούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, δεν χρειάζεται να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, δεν χρειάζεται το κήρυγμα στην Εκκλησία, δεν χρειάζεται και το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ναι. Γιατί έχουμε το υπέρτατο που είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Ακριβώς. Αποτέλεσαν και οι Κουάκεροι δόγμα την εποχή εκείνη? Όχι, μετά πλέον ούτε καν κίνηση. Ούτε καν. Μία τάση ήταν. Μία χριστιανική τάση. Όπως και εδώ στην Ελλάδα. Μία χριστιανική τάση. Για λίγο. Άστραψε και έσβησε. Ναι. Υπάρχουν όμως Κουάκεροι. Ναι. Και δεν είναι λίγοι. Νομίζω, δεν ξέρω πώς είναι. Όσοι και να είναι. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, αλλά
ίσως κάνω λάθος. Α, υπάρχουν ακόμη. Ναι, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή οργανωμένοι, θέλω να πω. Ναι, ναι. Είναι εκκλησία οι Κουάκεροι, είναι εκκλησία, αλλά πλέον είναι μια εκκλησία που προέκυψε από τις πολλές εκκλησίες που προέκυψαν μετά τη μεταρρύθμιση. Μάλιστα. Στον προτεσταντικό χώρο. Μάλιστα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον προτεσταντικό χώρο υπάρχουν 20.000 εκκλησίες και ομολογίες. Δόγματα δηλαδή. Εκκλησίες και ομολογίες, θα πες πιο σωστά. Τώρα, ναι, ας πούμε δόγματα, σωστά, μάλλον ομολογίες. Θα το, ναι. Και έτσι φτάσαμε... 1700 μετά Χριστό. Ακριβώς. Και μπαίνουμε τώρα στον 18ο αιώνα. Εκεί λοιπόν στο τέλος του 17ου προς 18ο αιώνα έχουμε την παρουσία των Γάλλων προφητών, των Σεβενές. Εκεί γίνανε θαυμαστά πράγματα. Σεβενές. Ναι, στη Γαλλία. Έχουμε μια εντυπωσιακή έκχυση Πνεύματος Αγίου να λαμβάνει η χώρα εκεί, μεταξύ των απομονωμένων ευσεβών προτεσταντών χωρικών στα βουνά Σεβένες, είναι στην νοτιοανατολική Γαλλία, στις αρχές του 17ου αιώνα. Από εκεί που καταγόταν και ο Καλβίνος, ο οποίος ήταν Γάλλος. Mm-hmm. Αν και έζησε. Και εκδιώχθηκε και, εκδιώχθηκε και πήγε στην Ελβετία. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν προτεργάτης ήταν ο Σιόρ Ντε Σερβέ, ένας τεχνίτης γυαλιού. Ξεκίνησε με μια ομάδα συμπροσευχής, με έμφαση στον αγιασμό και στην εσωτερική καθαρότητα. Σχεδόν για μία δεκαετία οι διοκόμενοι καλβινιστές Ουγενώτοι παρηγορούνται από πολυάριθμα θαύματα, αυτή λένε οι πηγές. Ναι, ναι, ναι. Ουγενώτοι. Πολλά θαύματα, ουράνιες επισκέψεις, προφητείες αλλά και ομιλίες σε γλώσσες. Έτσι παρηγοριόνταν. Το 1688 εντελώς απροσδόκητα μία 12χρονη, η Ιζαμπέλ Βίνσεντ, πληρώνεται με πνεύμα Άγιο, μιλάει σε ξένες γλώσσες και δίνει προφητικά μηνύματα. Κύριε, τα οποία καλούν σε μετάνοια. Αλλά επίσης δίνουν και θάρρος. Δηλαδή έχουμε μηνύματα προφητικά από τη μικρή, μιλάει γλώσσες, προφητεύει σε μετάνοια και δίνει κουράγιο, θάρρο. Προς προτροπή και προς παρηγορία. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τέτοιο σάλο, ώστε πλήθη άρχισαν να σειραίουν στην καλύβα την οποία έμενε η κοπελίτσα αυτή. Και έντρομος εκεί ο καθολικός ιερέας εισηγείται τη σύλληψή της και μετά από 4 μήνες το έκλεισαν το κοριτσάκι σε μοναστήρι. Το φυλάκισαν δηλαδή. Βέβαια, το φυλάκισαν. Όμως, μετά από αυτό, το πνεύμα το Άγιο έπεσε σε άλλα παιδάκια. Και εμφανίστηκαν και σε άλλα παιδάκια προφητείες, ξένες γλώσσες και τα παιδάκια αυτά άρχισαν και αυτά να προφητεύουν. Το κύριο μήνυμα των παιδιών που προφήτευαν ήταν η κατάκριση της αμαρτίας και κάλεσμα σε επιστροφή και μετάνοια. Ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Ό,τι και να κάνουν, όπου και να τους φυλακίζουν, ο Κύριος βρίσκει άλλα παιδάκια μετά. Λοιπόν, στην αξιόλογη. Αμήν. Στην αξιόλογη εργασία του Χένρι Μπέρντ, η ιστορία των Ουγενώτων αναφέρονται τα εξής, θα το διαβάσω από μέσα. Τα πρόσωπα που βρέθηκαν υπό την επιρροή αυτή ήταν άνδρες, γυναίκες, γέροι και νέοι. Πάρα πολλοί ήταν παιδιά, αγόρια και κορίτσια των 9 ή 10 ετών. Αυτοί προήρχονται από τις τάξεις των αμόρφωτων και στην πλειοψηφία τους δεν ήξεραν ούτε να γράψουν ούτε να διαβάσουν. Από τα στόματα αυτών, που δεν ήταν πολύ μεγαλύτεροι από μωρά, προήλθαν κείμενα γραφών και διάλογοι σε καλά και μορφωμένα γαλλικά, τέτοια που ποτέ δεν χρησιμοποιούσαν όταν ήσαν σε συνειδητή κατάσταση. Ευχαριστούμε το Θεό. Επίσης, μια εντυπωσιακή εμφάνιση της γλωσσολαλιάς αναφέρει τόσο ο συγγραφέας Φρέντ Λόχμαν, όσο και ο εκκλησιαστικός συγγραφέας ο Φίλιπ Σαφ, στην αξιόλογη εργασία του «Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας». Εκεί λοιπόν φαίνονται τα θαυμάσια που έκανε ο Θεός στα βουνά Σεβενές. Βέβαια να πούμε ότι οι Ουγενώτοι υπέστησαν από το γαλλικό καθολικισμό και από τους καλβινιστές. Έτσι, τα μύρια και από τους καλβινιστές. Αυτοί τους τσακίσανε και από εδώ και από εκεί. Η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, διοχμή. Η γνωστή, αφορούσε την ομαδική σφαγή των Ουγενώτων από τους Γάλλους καθολικούς. Η Γαλλία κινδύνεψε, γιατί η Γαλλία, να πούμε ότι την περίοδο εκείνη, από τον Λουδοβίκο τουλάχιστον τον 4ο μέχρι τον 12ο, ήταν το μεγαλύτερο και αδιαμφισβήτητα το ισχυρότερο ευρωπαϊκό κράτος, κινδύνεψε να κοπεί στη μέση. Η Νότιος Γαλλία ήταν έμπλεη μεταρρυθμίσεων και από την άλλη πλευρά η Βόρειος Γαλλία ήταν καθολική. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ως ένα βαθμό να διχαστεί. Γίνανε συνεχείς πόλεμοι. Σε αυτή την περίοδο που αναφέρεται ο Κώστας και καλύπτει από τον 16ο τέλος, 17ο
μέχρι 18ο αιώνα, για περίπου 150-200 χρόνια, οι θρησκευτικοί πόλεμοι είναι ιδιαιτέρως σφοδροί και σκληροί. Ιδιαιτέρως. Γιατί είναι μανιώδης πόλεμοι. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και ένας από τους λόγους που τα πράγματα ισορρόπησαν και άρχισαν να βλέπουν οι άνθρωποι το μέλλον τους αλλά και το παρόν τους πέρα και έξω από μίση και πάθη ήταν η ανάδυση του αστισμού, η ανάδυση της αστικής τάξης, όπου η ζωή του ανθρώπου προσδιορίζεται και προκαθορίζεται με άλλα δεδομένα πέρα από πάθη, από ιδεοληψίες, τοποθετώντας τον χριστιανισμό και τη θρησκεία σε ένα υψηλότατο επίπεδο, γιατί οι αστεί ήταν θρησκευόμενοι άνθρωποι, πλην όμως γνώριζαν ότι πέρα και έξω από τα πάθη και τις μάχες υπάρχει η συνεννόηση, υπάρχει η αδελφοσύνη, η συνεργασία που οδηγεί σε πρόοδο και ωφέλεια όλων. Δόξα στον Θεό, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα είναι αυτά που ακούμε. Όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο χρόνος μας πέρασε. Η εκπομπή μας αυτή έφτασε στο τέλος. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Πιστεύω ότι και στη συνέχεια οι αδερφοί μας, οι φίλοι μας, θα μας πούνε ακόμη πιο ιδιαίτερα πράγματα, καθώς μπαίνουμε στο 18ο αιώνα, που αρχίζουν πια τα φαινόμενα, τα χαρισματικά, η χαρισματική κίνηση του Θεού να γίνεται όλο πιο έντονη και όλο πιο ένδοξη. Εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για όλα και για εσάς που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της ψυχής μας, ο Θεός να σας ευλογεί πάντα και πλούσια και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.